σε μία ακόμη άνετη νίκη, καθώς ο Απόλλωνας δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ας παρακολουθήσουμε τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού που έγινε στο γήπεδο της Ριζούπολης σε περιγραφή του Αλέξανδρου Θεοφιλόπουλου. Βελέτζα στο φάουλ για τον Απόλλωνα. Είναι ο Μανολάς. Το σούτ έξω από την περιοχή θα πέσει ο Μπρίνου. Θα μπλοκάρει το σούτ που έγινε από τον Θεόφιλο Καρασαβίδη. Δημητριάδης που θα πάρει το φάουλ από τον Ρούσο. Από το πρώτο λεπτό, το δυνατό σούτ από τον Σαββέσκι. Θα ξεφύγει μπάλα και την μπάλα στα δίχτυα. Θα ξεφύγει μπάλα από τον Χαμπουζά που ευνηδιάστηκε. Λέγαμε από την αρχή του αγώνα ότι αυτή η βροχή έχει μετατρέψει το γήπεδο σε μια πολύ μεγάλη παγίδα. Παγίδα στην οποία ανέμεσε ο Χαμπουζάς, η μπάλα χτύπησε μπροστά του, ευνηδιάστηκε, άργησε να πέσει, έτσι η μπάλα κατέληξε στη γωνιά του και η ΑΕΚ προηγείται στο 7 εδώ στη Ριζούπολη του Απόλλωνα με 1-0. Ανοίγει στον Σαμπανάσοβιτς. Σαμπανάσοβιτς στη σέντρα, η κεφαλιά και δεύτερο γκολ. Η κεφαλιά από τον Δημητριάδη. Μέσα σε ένα λεπτό η ΑΕΚ πετυχαίνει 2 γκολ. Από αυτή την πολύ ωραία ενέργεια του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης που έδωσε την μπάλα στον Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου που έβγαλε τη σέντρα και εκεί δεν ήταν άλλος από τον Δημητριάδη, τον Βασίλη Δημητριάδη που πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας με καρφωτή κεφαλιά. Την έστειλε στα δίχτυα του Απόλλωνα για να γίνει έτσι στο 8ο λεπτό το Απόλλωνα ΑΕΚ 0-2. Παπαϊωάννου για τον Μητρόπουλο, αυτός τον Σλίσκοβιτς. Ξανά από Παπαϊωάννου. Καραγιάννης. Η σέντρα του Καραγιάννης στο δεύτερο δοκάρι για το κεφάλι του Μητρόπουλου που σπρώχνεται. Έχουμε πέναλτι εδώ. Σπρώχτηκε από τον Παπαδάκη. Ο διαιτής Κραστάνας είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Κασαβίδης περνάει στον Κοβάσεβιτς, στον Αλέξης και έχουμε φάουλ. Τελικά ο Κοβάσεβιτς σιρτά. Θα πέσει ο Μίνου, η μπάλα είναι out. Κοβάσεβιτς πορεία τρίπλα στον Σλίσκοβιτς. Η μπάλα περνάει για τον Καρασαβίδη, καταδιώκει ο Καραγιάννης, Καρασαβίδης που θέλει να τριπλάρει, θα βγάλει τη σέντρα, γυρίζει η μπάλα, η κεφαλιά από κοντά, εντυπωσιακή επέμβαση του Μίνου, κεφαλιά από τον Αλέξης, φάση αυτή στο 47. Σαμπανάσοβιτς για τον Σαββέσκι, ξανά Σαμπανάσοβιτς που βγαίνει ωραία, Σαμπανάσοβιτς που πέφτει κάτω και διαιτήθηκε η πέναλτη. Έβαλε το πόδι του εκεί ο Παπαδάκης, ο Σαμπανάσοβιτς φάνηκε να ανατρέπεται. Παπαδάκης που διαμαρτύρεται στον κύριο Κραστάνα. Πέφτει στην πορεία της μπάλας ο Χαμπουζάς, όμως δεν μπορεί να σοβήσει το τρίτο γκολ για την ΑΕΚ. Στο 50 λοιπόν εδώ στη Ριζούπολη έχουμε με αυτό το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Δημητριάδη το Απόλλων ΑΕΚ 0-3. Πολύ ωραία ενέργεια. Θα δώσει την μπάλα για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου που θα βγάλει τη σέντρα για το κεφάλι του Σλίσκοβιτς. Μητρόπουλος που ξαναμπαίνει στη φάση. Η μπάλα βγαίνει έξω στον Αγορογιάννη που κάνει επευθεία στο σουτ. Ο Χαμπουζάς θα μπλοκάρει την μπάλα. Συμπληρώθηκε το 70 λεπτό. Ο Τάσος Μητρόπουλος που πήρε την μπάλα μόνος του, την έστεισε στο σημείο που υπέδειξε ο διαιτητής και θα εκτελέσει το φάουλ. Διαφέροντας τον Σαμπανάσοβιτς απευθείας, πέφτει ο Χαμπουζάς από κρύο. Ο Μανολάς από κοντά η μπάλα στο δοκάρι για εκπληκτική φάση. Καθώς από το πολύ δυνατό σουτ του Μητρόπουλου η μπάλα απέκρουσε ο Χαμπουζάς, ήρθε ο Μανολάς από κοντά σχεδόν εξ επαφής, σημάδεψε το δοκάρι. Πάσα του για τον Μουστακίδη. Μουστακίδης θέλει να κάνει το κοντρόλ, ο Παπαδόπουλος. Πλασάρει ο Μουστακίδης, θα πέσει ο Μίνου, θα μπλοκάρει την μπάλα.